Σήμερα που είναι το Σάββατο μετά την Μεγάλη Ορτή των Φώτων, η Αγία μας Εκκλησία έχει ορίσει να διαβάζεται αυτή η περικοπή, όπου ο Άγιος Ευαγγελιστής Ματθαίος εξιστορεί αυτά που συνέβησαν 40 ημέρες μετά από την νηστεία που έκανε ο Κύριος. 40 ημέρες δεν έφαγε, ημέρα και νύχτα. Και ο Πειράζων τον πλησίασε και τον ερώτησε και τον προκάλεσε και τον έβαλε σε πειρασμό. Άκουσε ο Πειράζων αυτό που ελέγχθη στον Ιορδάνη, ότι είσαι ο Υιός του Θεού, και τον ρωτάει και του λέγει και τον προκαλεί να το αποδείξει, όπως βέβαια ο ίδιος νόμισε ότι θα είναι η απόδειξη. Γιατί ο διάβολος είχε μπερδευτεί και δεν ήξερε ακριβώς τι συμβαίνει, αν όντως είναι ο Υιός του Θεού. Του βάζει τους τρεις πειρασμούς, τους κορυφαίους που πειράζουν κάθε άνθρωπο, με τους οποίους πειράζει κάθε άνθρωπο. Ο πειρασμός πρώτον της φιλιδονίας, πρώτον της φιλοδοξίας και τρίτον της φιλαργυρίας. Και του λέγει, πες αυτοί οι λύθοι να γίνουν άρτη, να γίνουν ψωμιά. Θα ήταν αρκετό ένας άρτος. Αλλά γιατί του λέει η λύθη ψωμιά, για να τον ρίξει της γαστριμαργίας, της λεμαργίας, της απληστίας, της φιλιδονίας. Και ο Κύριος βέβαια το απαντά ότι δεν είναι δυνατόν να ζήσει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που εκπορεύεται από το στόμα του Θεού. Και αφού κατανίκησε τον πειρασμό αυτό της φιλιδονίας, στη συνέχεια του βάζει ο διάβολος τον πειρασμό της φιλοδοξίας. Κατ' οικονομία τον ανεβάζει εις ένα υψηλότατο σημείο, στο τείχος του ναού, στο πτερύγιο του ναού, και του λέγει, ρίξε τον εαυτό σου κάτω. Τον προκαλεί να κάνει ένα θαύμα εντυπωσιασμού για να δει ο κόσμος και να θαυμάσει και έτσι να αποδειχθεί ότι είναι ο Υιός του Θεού. Έτσι του έλεγε ο διάβολος να κάνει. Αλλά ο Κύριος του λέγει ότι είναι γραμμένο πάλι στη γραφή, γιατί και ο διάβολος χρησιμοποίησε τη γραφή λέγοντάς του ότι είναι γραμμένο ότι δεν θα προσκόψεις, προσγείωθω τον πόδα σου, αλλά άγγελοι θα σε προφυλάξουν, θα σε σηκώσουν, θα σε κρατήσουν. Και ο Κύριος πάλι με λόγο της γραφής το απαντά ότι ουκ εκπειράζεις Κύριον τον Θεό σου. Δεν είναι σωστό να εκπειράζεις τον Θεό, να ρίχνεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο και να λες τον Θεό σώσε με. Γιατί ο Θεός σου έδωσε και λογική και νου και πρέπει να τη χρησιμοποιείς. Και έτσι, κατετροπώντας και το δεύτερο πειρασμό, ο διάβολος τον ανέβασε και εις ένα υψηλό όρος για να το βάλει στον τρίτο πειρασμό, τον πειρασμό της φιλαργυρίας, της φιλοκτιμοσύνης, τον πειρασμό της κυριαρχίας επάνω σε όλο τον κόσμο. Και του λέγει, όλα αυτά θα σου τα δώσω, του δείχνει όλο τον κόσμο. Αν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα σου δώσω όλα αυτά, γιατί όλα αυτά είναι δικά μου. Βέβαια, ψέματι λέει ο διάβολος, δεν είναι ο κόσμος δικός του, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι τοποθετήθηκαν από το Θεό ως βασιλείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο, δυστυχώς οι πλήστοι από αυτούς έφυγαν από το Θεό και προσκυνούν τον άρχοντα του κόσμου τούτου, τον διάβολο. Και γι' αυτό λέει ο διάβολος ότι είναι δικά μου. Και αν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα σου τα δώσω. Αυτό που κάνουν οι διάφοροι σατανολάτρες, οι οποίοι προσκυνούν τον διάβολο και ως ανταπόδοση βέβαια ο διάβολος τους δίνει κάποια επίγεια εξουσία και δύναμη. Αποδεικνύεται πολύ πικρή και για τους ίδιους και για τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος τυραννιέται από αυτούς τους δαιμονολάτρες άρχοντες, αλλά και το τελικό δεν θα έχουν καμία ωφέλεια, αλλά θα συντριβούν.
Και ο Κύριος ότι δεν επιτρέπεται να προσκυνούμε κανέναν παρά μόνο τον Θεό. Και έτσι νίκησε ο Κύριος και τον τρίτο πειρασμό, τον πειρασμό της φιλαργυρίας. Αυτά τα τρία κορυφαία πάθη, η φιλιδονία, η φιλαργυρία, βασανίζουν και ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, εφόσον ο άνθρωπος δεν τα διώχνει, και τον βάζουν σε μεγάλες θλίψεις, σε μεγάλες οδύνες και έχουν οδυνηρότατα αποτελέσματα. Όταν ο άνθρωπος κυριαρχείται από αυτά τα πάθη, τότε πληγώνεται η πίστη του και δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό και δεν μπορεί να είναι αληθινά πιστός. Λέει ο Άγιος Μάρκος ασκητής στο νόμο, στο σύγγραμμά του περί νόμου πνευματικού. Η γνώση και η πίστη, οι σύντροφοι της φυσικής μας καταστάσεως, εξαιτίας κανενός άλλου, παρά εξαιτίας αυτών των τριών, της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας και της φιλιδονίας, εξασθένησαν. Και σήμερα ακόμα περισσότερο έχει εξασθενήσει η πίστη εις τους ανθρώπους. Και έχουμε και το φαινόμενο, το φοβερό φαινόμενο της αθείας, γιατί ακριβώς οι άνθρωποι έγιναν φιλίδωνοι, φύλαυτοι, κενόδοξοι και φιλάργυροι. Και επίσης έχει μειωθεί πάρα πολύ και οι γνώσεις, η πνευματική γνώση στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος πλέον δεν ασχολείται με τον Θεό και μετά του Θεού και δεν έχει ενδιαφέρον να γνωρίσει τον Θεό, να έχει εμπειρία του Θεού. Και όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα, τα οδυνηρά των τριών αυτών κορυφαίων παθών, στα οποία υποδουλώθηκε ο σύγχρονος άνθρωπος. Ξαναλέγω, στη φιλιδονία, στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία. Ο θυμός και η οργή, λέει πάλι ο Άγιος Μάρκος ασκητής στο 104ο αποφθεγμά του, στο ίδιο συγγραμμά του περί νόμου πνευματικού που υπάρχει στην Φιλοκολία, στον πρώτο τόμο, λέγει, ο θυμός και η οργή και η πόλεμη και η φόνη και όλος ο υπόλοιπος κατάλογος των κακών μέσω αυτών των τριών, της φιλαργυρίας δηλαδή, της καινοδοξίας και της ειδονής, της φιλιδονίας, ισχυροποιήθηκαν πάρα πολύ μεταξύ των ανθρώπων. Γι' αυτό και σπάνια να υπάρχει η μέρα που να μην γίνεται κάποιος πόλεμος εδώ στη γη. Ελάχιστες είναι οι μέρες στην ιστορία της ανθρωπότητας που δεν γινόταν κάπου πόλεμος. Ο θυμός, η οργή, τα μίση, οι κακίες, οι πόλεμοι, οι φόνοι κυριαρχούν στην ανθρωπότητα και ουσιαστικά η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ιστορία εξεγέρσεων, επαναστάσεων, φόνων, ταραχών, που είναι όλα αυτά αποτελέσματα των τριών αυτών κορυφαίων παθών, τα οποία στις μέρες μας έχουν ισχυροποιηθεί πάρα πολύ μεταξύ των ανθρώπων. Κατά συνέπεια, λέει ο Άγιος Μάρκος ασκητής, πρέπει να μισήσει κανείς την φιλαργυρία και την καινοδοξία και την ειδονή σαν μητέρες των κακών και μητριές των αρετών. Είναι μητέρες που γεννούν όλα τα κακά και είναι μητριές, δηλαδή φωνεύουν όλες τις αρετές. Ούτω δι μισήσε φιλαργυρίαν. Πρέπει να μισηθούν τα πάθη για να απενεργοποιηθούν και να εκριζωθούν. Ούτω δι μισήσε φιλαργυρίαν και καινοδοξίαν και ειδονήν ως μητέρας των κακών και μητριάς των αρετών. Εξαιτίας αυτών, γιατί υπάρχουν αυτά τα κορυφαία πάθη, λάβαμε εντολή, λέει ο Άγιος Μάρκος, να μην αγαπάμε τον κόσμο και όσα είναι στον κόσμο, όχι για να μισούμε χωρίς λογική τα δημιουργήματα του Θεού, αλλά για να περικόψουμε τις αφορμές από την... Όταν λέγει η Αγία Γραφή κόσμος, κοσμικό φρόνημα, το οποίο τι είναι το φρόνημα του κολλημένου στη γη,
στη σάρκα, στις ειδονές, στην ύλη και στη μάταιη δόξα. Επειδή αυτά υπάρχουν στον κόσμο, αυτά είναι τα στοιχεία του κόσμου, γι' αυτό και ο Κύριος μας έδωσε εντολή να μισήσουμε τον κόσμο, να απομακρυνθούμε από όλα αυτά. Όχι από τους ανθρώπους ως εικόνες του Θεού, ως δημιουργήματα του Θεού, αλλά από το φρόνημα το κοσμικό. Έτσι ώστε, μένοντας μακράν όλων αυτών, να επιτύχουμε τη γνώση του Θεού και τη σωτηρία μας. Να κόψουμε τις οι οποίες μας οδηγούν στην καταστροφή, στην αιώνια απώλεια. Να κόψουμε όλα αυτά. Υπάρχουν στον κόσμο διάχυτα και ίσεις που υπάρχουν στον κόσμο. Γι' αυτό οι Άγιοι μας συνιστούν να παραμένουμε σε ησυχία, σε σιωπή, σε μόνωση. Όλες οι αφορμές που ερεθίζουν αυτά τα πάθη, μάλιστα τα κυρίαρχα, αυτά πάθη που κυβερνούν τον σύγχρονο άνθρωπο, αλλά και τον κάθε άνθρωπο ανά τους αιώνας. Διατάφτων αυτών των τριών παθών, των μητριών των αρετών, δηλαδή της καινοδοξίας, φιλαργυρίας και της φιλιδονίας, μη αγαπάν τον κόσμο και τα εν το κόσμο προσετάχθημεν. Ουχ είναι τα κτίσματα του Θεού ακρίτως, όπως των τριών εκείνων παθών, τας αφορμάς περικόψουμεν. Αποφεύγουμε τις πολλές συναστροφές και τις πολλές συζητήσεις με τους πολλούς ανθρώπους, όχι γιατί μισούμε τους ανθρώπους, αλλά γιατί θέλουμε να κόψουμε τις αφορμές που ερεθίζουν αυτά τα τρία κορυφαία πάθη. Κανείς, λέγει η Αγία Γραφή, που είναι δεν περιπλέκεται στις μέρημνες και τις φροντίδες του βίου. Διότι εάν μαζί με την εμπλοκή στις βιωτικές μέρημνες θέλει να είναι όμοιος με εκείνον που επιχειρεί να σβήσει με τα άχυρα. Δεν μπορεί κανείς να ανακατεύεται στα κοσμικά πράγματα και στις βιωτικές μέρημνες και να αγωνιά για κοσμικά πράγματα, για χρήματα και για σωματική ανάπαυση και απ' την άλλη να θέλει να κόψει τα πάθη να σβήσεις με άχυρα την πυρκαγιά. Σβήσει στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματείας. Ο γάρι μετά της εμπλοκής τα πάθη νικήσε θέλουν, όμοιος εστί το μετά αχύρων σβενίοντι εμπρισμών. Εκείνος που οργίζεται με τον πλησίον του, εξαιτίας χαρακτήρας ή ειδονής, δεν έχει ότι ο Θεός διοικεί τα πράγματα με δικαιοσύνη. Νομίζει ότι αυτός μόνος του μπορεί να διοικήσει και να κατευθύνει τα πράγματα που θέλει. Γι' αυτό και οργίζεται και εναντίον του πλησίον, είτε για χρήματα, είτε για δόξα, είτε για ειδονή. Ότι για χρήματα ή δόξα οργιζόμενος το πλησίον, ούπο έγνοκεν ότι εν δικαιοσύνη διοικεί ο Θεός τα πράγματα. Ο Κύριος κατευθύνει τα πάντα και αυτή την πίστη στην πρόνοια του Θεού τη στερείται ο άνθρωπος που οργίζεται εναντίον του πλησίον γιατί επιδιώκει χρήματα ή δόξα ή ειδονή. Όταν ακούσεις τον Κύριο να λέγει ότι εάν κάποιος δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του δεν είναι αξιός μου, μην εννοήσεις εκείνο το οποίο υπόθηκε ότι αφορά μόνο στα χρήματα, αλλά και σε όλες τις πράξεις της κακίας. Θα πρέπει ο άνθρωπος να ασκήσει την ολοκληρωτική αποταγή, την ολοκληρωτική απάρνηση του κακού, να μισήσει κάθε πάθος, και μάλιστα αυτά τα τρία κορυφαία πάθη. Όταν ακούσεις το Κυρίο λέγοντος ότι ήτης ουκ αποτάσσεται πάση της υπάρχουσιν αυτού, αυτό, ουκ αίσθημα άξιος, μη μόνον περί χρημάτων νόητο ηρημένων, αλλά και περί πάντων των της κακίας ενεργημάτων. Ας αγωνιστούμε λοιπόν, αδελφοί, να πολεμήσουμε και να
εξολοθρεύσουμε με τη χάρη του Θεού ή τουλάχιστον να απενεργοποιήσουμε, να κοιμήσουμε αυτά τα τρία πάθη που είναι οι ρίζες όλων των κακιών και των παθών και προτέτεια που είναι η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Θα πρέπει να αγωνιστούμε, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει ποτέ αν πρωτήτερα δεν υπερισχύσουν και δεν το κατακυρίσουν οι δυνατοί γίγαντες που αναφέρει και ο ασκητής Μάρκος, δηλαδή η λύθη, η ερανθυμία και η άγνοια. Και αυτές τις τρεις φοβερές καταστάσεις, τις γεννάει η αλλοπέραση, η αγάπη της δόξης και του περισπασμού. Αλώνεται σε αυτά, στη συνέχεια πέφτει στους φοβερούς αυτούς γίγαντες των παθών, στην αθυμία, στη λύθη και στην άγνοια. Προτέτεια όλων αυτών και κακή μητέρα είναι η φιλαυτία, δηλαδή η παράλογη αγάπη του σώματος και η εμπαθής προσκόλληση σε αυτό. Αν πολεμήσουμε λοιπόν τη φιλαυτία, πολεμήσουμε τις τρεις θυγατέρες της, τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία, τότε δεν θα πέφτουμε στη λύθη του Θεού, στη ραθυμία και στην άγνοια και στα υπόλοιπα φοβερά πάθη, και έτσι θα αξιωθούμε με τη χάρη του Θεού να καλλιεργήσουμε τις αρετές και να επιτύχουμε την αιώνια χαρά και μακαριότητα. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των